Ο Δημήτρης Νανόπουλος είναι από τους πιο επιφανείς Έλληνες επιστήμονες στον κόσμο. Καθηγητής αρκετών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Οι θεωρίες του για την σωματιδιακή φυσική, την ύλη και το σύμπαν, αν αποδειχθούν, ίσως αλλάξουν όχι μόνο τη φυσική, αλλά τον κόσμο. Το μεγάλο πείραμα που βρίσκεται σε εξέλιξη στο CERN αναζητά την επιβεβαίωση αυτών των θεωριών. Ο ίδιος βεβαίως δεν αναζητά καμιά επιβεβαίωση στα καλά ή τα κακά λόγια που θα πούνε γι' αυτόν. Έχει 600 επιστημονικές δημοσιεύσεις με 56.000 αναφορές ανά τον κόσμο, όταν ο μέσος όρος για καθηγητές ελληνικών πανεπιστημίων είναι 30 δημοσιεύσεις και 6 αναφορές. Οι εργασίες του είναι σύστημα αναφοράς για τους φυσικούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Πιστεύω ότι είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που συμβαίνει γύρω μας είναι ζήτημα παιδείας και κουλτούρας στο τέλος. Καταλάβατε, και αυτό που κόψαμε το όνειρο, που σκοτώσαμε το όνειρο, που κόψαμε το όνειρο στη μέση, που λέει ο Ελίτης, είναι καταστροφικό. Και όπως, να πούμε και θέλω να καταλήξω, τα μυαλά. Τι γίνεται όταν πάνε αυτά που λέμε τα μυαλά πάνε στο εξωτερικό, τι έγινε, πίνουμε άλλο νερό, τι πίνουμε περιέ και δεν πίνουμε ήβη, δεν ξέρω τι, έτσι, αλλάζουν όλα ξανά. Όχι. Μας δίνεται ένα ωραίο περιβάλλον, το μυαλό υπάρχει, άρα το μυαλό υπάρχει από εδώ. Έτσι, το DNA σωστό είναι. Και τη φαντασία την έχουμε, και τη δύναμη την έχουμε, και τη φιλοδοξία την έχουμε, και την όρεξη την έχουμε. Έτσι δεν είναι. Αλλά εδώ πέρα, άμα το πρόβλημα που όλο είναι να κάνω άμυνα και επίθεση, άμυνα και επίθεση, άμυνα και επίθεση, έχω τελειώσει. Πού θα βρω ώρα να κάνω δουλειά. Έτσι δεν είναι. Και γιατί εδώ πέρα να μην είναι, παραδείγματος χάρη, να έχουμε μερικά πανεπιστήμια τα οποία να είναι στολίδια στον κόσμο. Η Ελλάδα είναι ένα στολίδι. Η Ελλάδα είναι θείο δώρο, έτσι, θείο με τη γενικότερη έννοια. Είναι δώρο της φύσης η Ελλάδα. Είναι δώρο της φύσης. Δεν είναι τυχαίο που εδώ πέρα αναπτύχθηκε ο ελληνικός πολιτισμός. Δεν είναι τυχαίο ότι είχε αυτή την ανάπτυξη που η συγχωρεμένη τώρα η Ζακλίν ντε Ρομιγί έλεγε ότι ο πέμπτος αιώνας, τι ήταν αυτό ρε παιδιά, έλεγε, πού ήταν αυτός ο πέμπτος αιώνας, πού ξαφνικά βρεθήκανα και πώς έφυγε έτσι ξαφνικά και μας άλλαξε τον κόσμο, ας πούμε τώρα. Που γιατί εδώ ήταν αυτά τα πράγματα. Και γιατί να βρίσκουμε αυτή την κατάσταση που βρίσκουμε τώρα εδώ πέρα, έτσι. Γιατί παραδείγματος χάρη, ναι, που είπαμε για το Σεν προηγουμένως, γιατί να μην πάμε εδώ, η Ελλάδα είναι το όνειρο των κλασικιστών, κατά κάποιο τρόπο, των αρχαιολόγων. Δηλαδή, οι επιταχυντές του ΣΕΡ για τους αρχαιολόγους είναι εδώ. Γιατί εδώ πέρα μην έχουν γίνει τα καλύτερα πανεπιστήμια στις κλασικές επιστήμες, στις ανθρωπιστικές επιστήμες γενικά, στην αρχαιολογία, το ένα το άλλο. Και γιατί να έρχονται εδώ πέρα μόνο ξένα τμήματα, όπως είναι το Χάρβαρντ στο Νάφλιο και το Accent Emeralds, ξέρω ότι υπάρχουν, κάνουν συνέχεια ανασκαφές, ας πούμε, κτλ. Δηλαδή, ξέρω ότι υπάρχουν και δικά μας, δεν λέω ότι. Αλλά δεν θα μπορούσε αυτό να είναι ένα πώς να σας πω, ένας ναός εδώ πέρα, έτσι, πώς το λένε, που να είναι να έρχονται να προσκυνάνε στην Ελλάδα, να είναι ένα παραμυθένιο, ένα μονακό, αν θέλετε, και πνευματικό, και να είναι με τη φύση τέτοια ωραία που είναι. Κάθε ραχούλα και ένα πανεπιστήμιο, ας πούμε, έτσι, αυτό το πράγμα. Και είχαμε φτάσει, προσέχτε τότε, και είχαμε μετά στα ΤΕΗ, που κατεβάσανε και πιστεύω πολύ καλό στοιχείο. Υπάρχουν αντιφάσεις εκεί πέρα, δεν έχει σημασία. Εγώ είμαι πάντως σε μη περισχολής να υπάρχει ένα. Το 10, ξέρω εγώ, ας πούμε. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι είναι Αντώνας με δύο να μπαίνουν μέσα στις σχολές, ας πούμε, κτλ. Και προσέξτε τώρα. Και είχαμε φτάσει τώρα, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν με τη Γιαννάκου, ήταν με το προηγούμενο, δεν με νοιάζει, αλλά για να δείτε ότι δεν δίνω σημασία στην ποιο είναι. Και λέγανε τώρα, να πούμε ότι λέει, δεν μπορούμε να κλείσουμε ΤΕΗ. Ακούστε τώρα, επίσημη ανακοίνωση. Ή μη επίσημη, δεν ξέρω τι, ας πούμε, κτλ. Η δικαιολογία ή τα θερέφωνα, πάντως ήταν του κράτους, ας πούμε, αυτή, ότι τι θα γίνει εκεί πέρα, θα κλείσουν οι καφετέριες, τα καταστήματα και τα σπίτια που νοικιάζουν. Το φανταζόσαστε γιατί μιλάμε τώρα. Καταλαβαίνετε ανάλυση που κάνουμε για τα τμήματα. Δηλαδή, να αφήσουμε τα τμήματα στην Καβάλα ή στην Λάρισα ή στην. Που είναι αγαπημένες μου πόλεις, ή δεν ξέρω πού, ας πούμε, επειδή θα κλείσουν οι καφετέριες. Δηλαδή, έτσι κάνουμε παιδεία. Ναι, δεν κατάλαβα. Ναι. Δηλαδή, τι εννοούν επειδή είναι σεξολογία, είναι τόσο μεγάλη αυτή και μεγάλες αυτές, έτσι γενικά οι επιστήμονες αυτοί, που δεν μπορούν να αξιολογηθούν. Τι λένε, μωρέ. Τι λένε, μωρέ. Δεν ντρεπόμαστε που παίρνουν τα λεφτά του πατέρα μου και του πατέρα σας, τους φόρους και της πεθεράς μου, και που τα χρησιμοποιούν και θα μου λένε τώρα ποιος θα μας αξιολογήσει. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Υπάρχει standard way τρόπος που αξιολογούμαστε. Όλοι αξιολογούμαστε. Εγώ κάθε χρόνο αξιολογούμε. Κάθε 3 χρόνια έρχονται στο πανεπιστήμιο 10.
μπακούρι εντός αγωγικών από τον Department of Energy, ας πούμε, κτλ. Και, μας βγάζουν την Παναγία, μας κλείνουν στο δωμάτιο μέσα, πάνε και μιλάνε στους φοιτητές μου χωρίς να είμαι εγώ μπροστά, το ξέρετε. Πιάνουν τους graduate students μου, γιατί μου δίνουν λεφτά για να τους πληρώνω. Δεν μιλάνε για τα λεφτά, αλλά και τους λένε, ξέρω εγώ, και ξέρω τι τους λένε. Είναι ευχαριστημένοι, δουλεύουν καλά, βγάζουν εργασίες, καταλάβατε να πω, δηλαδή, τι λέτε τώρα. Εξιδίων ταλότια, λέγανε οι αρχαίοι. Δηλαδή, επειδή ξέρω εγώ ότι είμαι μαφία και επειδή ξέρω εγώ ότι όλα γίνονται συνωμοτικά, από εκεί βγάζουν το συμπέρασμα ότι και αυτή η αξιολόγηση που θα γίνεται θα είναι μαφιόζικη. Και άρα, αν κερδίσετε εσείς, κύριε Βαξεβάνη, και βάλετε τους δικούς σας αξιολογητές, τότε θα βγάλετε με έναν εναντίον ούτως ή άλλως. Πρέπει να με βγάλετε ούτως ή άλλως εναντίον. Πώς το λένε, Μπιέλα, γιατί και δύο είμαστε τίποτα. Έτσι, προσέχτε τώρα τι γίνεται. Ενώ αυτό υπάρχει επίσης, υπάρχει κληροτίδα, υπάρχει. Δηλαδή, ξεκάθαρα τα πάντα πώς γίνονται. Μην το συζητάμε τώρα. Αυτά όλα είναι τίποτα. Έτσι, αυτά που συζητάνε όλα τα arguments δεν υπάρχει τίποτα. Είναι στάνταρ τακτική, στάνταρ αυτή. Κατεβάστε στο ίντερνετ, πηγαίνετε σε να πάρετε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο και κοιτάξτε πώς γίνεται. Τώρα θα εμείς ανακαλύψουμε τον τροχό. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Μα δεν ντρεπόμαστε. Δεν ντρεπόμαστε με κεφαλαία. Και κάθε τώρα το Υπουργείο και τους ακούει. Εγώ προκαλώ να ζητήσω το εξής πράγμα. Να είναι μια πάρα πολύ απλή ανάλυση. Και το λέω μέσα από την εκπομπή σας. Επειδή μου λένε ότι μα εμείς το κάνουμε ανοιχτά. Και ότι άμα βάλει ο Μαξεβάνης και ο Νανόπουλος, μπορεί να βάλει και ο κύριος Τριχόπουλος και να βάλει και αυτός από το εξωτερικό. Εμείς δεν υποδηλώνουμε. Και εγώ θα σας πω το εξής. Γιατί δεν μας δίνουν από το 1981 που έγινε αυτός όμως μέχρι τώρα, με όλες τις κυβερνήσεις, δεν έχω κανένα αυτό, έτσι, να μας δώσουν πόσες θέσεις έχουν δημιουργηθεί, ας πάρουμε τις ανώτερες κατά πλευρά, και πόσες είναι αυτές που έχουν χτυπηθεί από έξω, δεν εννοώ έξω από την Αμερική, ακόμα και έξω από όλο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, και πόσες είναι από μέσα. Και από εκεί θα καταλάβετε τι σας λέω. Είναι το inside breeding που λένε οι Αμερικάνοι. Το έχω σκεφτεί αν τι θα έκανα, θα γινόμουν υπουργός. Ένα που θα έκανα από τα πρώτα θα ήταν αξιολόγησης. Αξιολόγησης και μετά θα καθάριζα τα πανεπιστήμια να γινόντουσαν, πώς σας πω, ακόμα θα ήταν, ακόμα και για το περιβάλλον. Προσέχτε με κάτι που μπορεί να σας φαίνεται σας περίεργο. Πάω και δίνω, πάω στο πανεπιστήμιο πάνω, τώρα έχω χρόνια να πάω, στο φυσικό τμήμα. Περνάω από κάτι σκοτεινούς, καυκικούς διαδρόμους. Κάτι αμπέχωνα, κάτι τύποι με κοιτάνε, δηλαδή τώρα κάτι δεν ξέρω, φοιτητές είναι, λέκτορες είναι, ας πούμε, κάτι περίεργες φάτσες, δηλαδή ξέρετε, κάτι ταινίες, δηλαδή, δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω, κάτι τελικός νεορεαλισμός είναι, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και σκέφτομαι και τους το λέω μετά και το έχω πει και στην τάξη μέσα. Λέω ρε παιδί μου, είσαστε ήρωες, εσείς που ζείτε σε τέτοιους χώρους και παράγετε έργο, πρέπει να σας κάνουμε κάντρα, πώς το λένε, εικόνες, εικονίσματα. Εμένα μου λύνονται τα πόδια, κύριε Βαξεβάνη. Μου λύνονται τα πόδια. Μην ξεχνάτε τι έλεγε ο Κίρκεγκαρντ. Φθόνος είναι συντετριμμένος θαυμασμός. Φθόνος είναι συντετριμμένος θαυμασμός. Και δυστυχώς οι Έλληνες έχουν μεγάλο κόμπλεξ και μεγάλο φθόνο. Και αυτό δεν είναι μόνο των πανεπιστημιακών, έτσι, δεν είναι μεγάλο των πανεπιστημιακών, αλλά είναι και γενικά όλων μας. Γιατί παραδείγματος χάρη, σαν νέος, ελπίζεις και έχεις φιλοδοξία. Από μια στιγμή και άλλα, καταλαβαίνεις ότι είμαι τόσος. Και τότε σου δημιουργείται το κόμπλεξ και το μίσος. Αυτό το πράγμα βγαίνει. Αλλά δυστυχώς το περνάνε και στους νέους. Εμένα να εκεί είναι που σφαδάζω. Δηλαδή αυτός να πάει να πνιγεί. Αλλά το περνάει και στους από κάτω του αυτό το πράγμα. Να πούμε, οι οποίοι είχαν ακόμα περιθώριο να εξελιχθούν, καταλάβατε. Αλλά τους περνάει το φαρμάκι. Είναι φαρμάκι αυτό. Δηλαδή, εγώ τώρα να μην κάθομαι να πάω σπίτι μου, να ανοίξω τα βιβλία μου, να ακούσω τη μουσική μου, να ακούσω το Μοτσαρτάκο μου, έτσι, να διαβάσω το βιβλίο μου, να γράψω το paper μου, ας πούμε, κτλ. Και να κάθομαι και να λέω, γιατί ρε σου Βαξεβάνη έβγαλε αυτό το paper, εσύ γαμώτο, να πούμε, γιατί τι γίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή, αυτό να με τρώει εμένα, ναι, να πούμε. Και τώρα πώς θα βρούμε μια αυτή να τον κατηγορήσουμε τον Βαξεβάνη. Αναπαράγουν τους εαυτούς τους και τα παίρνουν τα παιδάκια. Τα οποία είναι τα αγνά και έχουν έρθει στο πανεπιστήμιο για να μάθουν και τα λοιπά και τα κάνουν σαν τα μούτρα τους. Σαν τα μούτρα τους.